Αναστασία Σταθοπούλου, γιατρό παιδοψυχίατρο, να μιλήσει για τον κύριο Βασχαλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε του Ομίλου για την UNESCO, κύριε Βασχαλίδη, κυρίες και κύριοι. Είναι προσωπική μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι απόψε μαζί σας στην εκδήλωση που τιμά, βραβεύει και αναγνωρίζει το έργο του κυρίου Γιώργου Βασχαλίδη. Ομολογώ ότι στην επαγγελματική μου δραστηριότητα η γνωριμία μου και η ανταλλαγή απόψεων μαζί του είναι αναμφισβήτητο κέρδος. Σήμερα ήρθα εδώ με την ιδιότητα του επιστήμονα για να τιμήσω πρώτα απ' όλα τον άνθρωπο, τον κύριο Βασχαλίδη, την καθαρή, αυθόρμητη, ειλικρινή έκφραση της ανθρωπιάς και της ανιδιοτελούς προσφοράς και του συνάνθρωπό του. Η ιατρική επιστήμη είναι αναμφισβήτητα ανθρωπιστική επιστήμη και κάθε μέρα που περνάει συνειδητοποιώ όλο και πιο βαθιά ότι ο ρόλος μου, ο ρόλος όλων των λειτουργών υγείας, συναντάται και ενισχύεται από την ευρηματικότητα και τη σοφία του κυρίου Βασχαλίδη, ο οποίος ως εμπνευμένος ουμανιστής φωτίζει ξεκάθαρα, προχωρώντας συχνά πιο πέρα όλες τις πτυχές της ιατρικής επιστήμης. Ήδη αναφέρθηκε ότι η γνώση των ανθρώπινων τύπων έχει επιβεβαιωθεί από την διαπίστωση των ετεροτύπων. Θα αναφερθούμε όμως σε κάτι ίσως πιο σημαντικό όσον αφορά την απόλυτη συσχέτιση της ανθρώπινης τυπολογίας και του κυρίαρχου γονιδίου με τη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική υγεία. Ο Ιπποκράτης, τον 5ο αιώνα π.Χ., είχε αναφέρει: «Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι από τον εγκέφαλο και μόνο από αυτόν προέρχονται οι ειδονές που εκφράζονται με χαρά, γέλια και παιχνίδια, αλλά και οι λύπες, η ανία, η δυσθυμία και τα κλάματα. Με τη βοήθειά του μπορούμε να σκεφτόμαστε, να βλέπουμε, να ακούμε, ακόμη και να διακρίνουμε». Τιμή μου να μιλήσω για τη συμβολή του έργου του κυρίου Γιώργου σε αυτό που ο Ιπποκράτης είπε πριν τον 5ο αιώνα π.Χ. Η γνώση της ανθρώπινης τυπολογίας που μας έχει αναλυτικά μεταδώσει αποτελεί μοναδική ανακάλυψη στην ιστορία των ανθρώπινων επιτευγμάτων. Αποτελεί έκρηξη τόσο στην επιστήμη του εγκεφάλου, όσο και στην επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς, της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής δηλαδή. Μελετώντας τον εγκέφαλο, διαπιστώνεται ότι η ανακάλυψη των τριών ανθρώπινων τύπων πιστοποιείται με απόλυτη συμφωνία τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα της επιστήμης και από την κλινική πράξη. Η πιστοποίηση αυτή αναμένεται να γίνει σύντομα μέσα από επικείμενες δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά που θα γίνουν στον χώρο της ιατρικής. Ας δούμε μερικά από αυτά τα δεδομένα. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται συνεχής έρευνα στην κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου από τις νευροεπιστήμες και την νευροψυχολογία, καθώς και άλλες επιστήμες όπως η ψυχιατρική και η ψυχολογία. Εντοπιστικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένες ψυχικές και νοητικές λειτουργίες καθώς και συμπεριφορές εδράζονται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από την άλλη μεριά, έχει εκτιμήσει ότι μέχρι το 2020 οι νευροψυχιατρικές διαταραχές θα είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες νοσηρότητας, θνητότητας και ανικανότητας μεταξύ των ανθρώπων. Το ζήτημα του εγκεφάλου ως υποστρώματος της ψυχικής δραστηριότητας δεν μπορεί να επιληθεί με τις υπάρχουσες έρευνες, παρά το ότι έχουν σημειωθεί άλματα σε πολλούς τομείς της επιστημονικής γνώσης, των μέσων μελέτης του εγκεφάλου, της φυσιολογίας και της ψυχολογίας. Σε αυτή την καταπληκτική ώρα σταθμό, στην ιστορία των βιολογικών και ιατρικών επιστημών, έρχεται ο κύριος Βασχαλίδης και αποκαλύπτει τη σύνδεση της λειτουργίας του εγκεφάλου και του ανθρώπινου σώματος μέσω της ανάλυσης των τριών ανθρώπινων τύπων. Για πρώτη φορά στον χώρο των επιστημών, ο κ. Βασχαλίδης έχει περιγράψει ότι οι άνθρωποι ανήκουν σε τρεις διαφορετικούς τύπους, που είναι κινητικά καθορισμένοι από τον τύπο του ενός από τους δύο γονείς και κατηγοριοποιούνται με βάση κοινά χαρακτηριστικά ως προς την σκελετική κατασκευή, την εκδήλωση συγκεκριμένων και για κάθε τύπο σωματικών και ψυχικών νοσημάτων, τον εντερότυπο, τη διατροφή και την απορρόφηση βιομετάλλων και τη δομή του εγκεφάλου. Ως προς τη δομή του εγκεφάλου, η νευροανατομία έχει περιγράψει ότι υπάρχει ένα σύστημα μέσα στον εγκέφαλο, το μετεχμιακό, που αποτελείται από τρεις κύριες περιοχές, τρεις σχηματισμούς, τον κροταφικό φλοιό, την αμυγδαλή και τον υπόκαμπο. Τα τρία αυτά μέρη είναι συνδεδεμένα λειτουργικά με την εκδήλωση ενστίκτων και συναισθημάτων και γενικά μηχανισμών που επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν τη συμπεριφορά. Η σημασία του μετεχμιακού συστήματος για τη βίωση και την έκφραση των συναισθημάτων και για τη μάθηση και τη μνήμη έχει τεκμηριωθεί. Αυτά τα τρία μέρη του εγκεφάλου, ο κροταφικός φλοιός,
η αμυγδαλή και ο υπόκαμπος έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες νοητικές και ψυχικές λειτουργίες που αντιστοιχούν στη συμπεριφορά και τον τρόπο δράσης και σκέψης των τριών ανθρώπινων τύπων που έχει ανακαλύψει ο κ. Πασχαλίδης. Ο κροταφικός λοιός είναι υπεύθυνος για την άμεση ανταπόκριση σε νέα ερεθίσματα, την άμεση μνήμη γεγονότων και την παρορμητική συμπεριφορά και την παραγωγή ψευδεσίσεων. Σύμφωνα με τον κύριο Πασχαλίδη, ο αλφα-τύπος ζει το παρόν, αντιδρά ακαριαία με πανικό, ξεχνά εύκολα. Η αμυγδαλή παίζει κεντρικό ρόλο στην επεξεργασία συναισθημάτων του άγχους και του θυμού και στη συναισθηματική σημασία των αναμνήσεων, σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη. Ο β-τύπος διακατέχεται από άγχος και σκέψη γύρω από συναισθηματικές εμπειρίες. Ο υπόκαμπος αποτελεί δομή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση εμπειριών, κυρίως τραυματικών, την αρχιοθέτηση μνημών, τη βιωματική και επεισοδιακή μνήμη, τις μυθοπλασίες σενάρια και την αιμονή. Ο γάμα τύπος προσκολάται σε παρελθοντικές τραυματικές εμπειρίες, κάνει σενάρια και έχει αιμονές. Εντυπωσιάζουν τα αποτελέσματα σύγχρονων μελετών που αναφέρουν ότι τρεις αυτές περιοχές του εγκεφάλου σχετίζονται με τα τρία μέταλλα, τον σίδηρο, το μαγνήσιο και το χαρκό, στοιχεία που ο κύριος Πασχαλίδης έχει συνδέσει με τους τρεις τύπους. Ο κύριος Πασχαλίδης έχει πει ότι ο κροταφικός λογός είναι υπεύθυνη περιοχή του εγκεφάλου για τον α-τύπο. Με τι τρόπο? Έχει πει ότι ο α-τύπος εκδηλώνει κάποια νοσήματα πιο αποκλειστικά, τη σχιζοφρένεια, την νόσο Αλτσχάιμερ, την κροταφική επιληψία, τη σκλήρυση κατά πλάκας και άλλα. Όλα αυτά τα νοσήματα έχει αποδειχθεί από την επιστήμη ότι οι περιοχές βλάβης τους είναι στον κροταφικό λογό. Για το β-τύπο, ο κύριος Πασχαλίδης έχει πει ότι εκδηλώνουν συχνά νόσο του Πάρκινσον, τραυλισμό, το απρόσεκτο παιδί είναι β-τύπος, η δυσαρθρία, την άνοια από αλκοολισμό, την άνοια Κορσάκοφ, τη σπαστική βροχίτιδα, το εγκεφαλικό επεισόδιο, τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη, την καυσαλγία και τις δυστονίες. Τα νοσήματα τα οποία, μάλλον η περιοχή η οποία είναι υπεύθυνη για αυτά τα νοσήματα είναι ο αμυγδαλοειδής πυρήνας ή αμυγδαλή, όπου ο κύριος Πασχαλίδης μας έχει αναφέρει ότι είναι υπεύθυνη για τον β-τύπο. Η υπεύθυνη περιοχή του εγκεφάλου, ο υπόκαμπος, έχει περιγραφεί ως το σημείο που ευθύνεται για την αιμονή και τις εισβάλλουσες μνήμες. Τα σήματα που βλάπτονται από τον υπόκαμπο είναι η αγιακή άνοια, η μανιοκατάθλιψη, ο διαβήτης τύπου 1, ο συνεξαρτώμενος και η παγκρεατίτιδα. Ο κύριος Πασχαλίδης έχει πει ότι αυτά τα νοσήματα εμφανίζονται αποκλειστικά στο γάμα τύπο. Η κλασική ιατρική έχει περιγράψει εξίσου παράλληλα ότι γενετικά καθοριζόμενες διαφοροποιήσεις στους τρεις τύπους, στους τρεις αυτούς σχηματισμούς του εγκεφάλου, ρυθμίζουν την αντίδραση σε εσωτερικά και εξωτερικά ερεθίσματα, στρεσογόνα. Ο κύριος Πασχαλίδης έχει περιγράψει αυτές τις αντιδράσεις στο στρες, τα νεύρα και το πανικό για τον α-τύπο, το άγχος για τον β-τύπο και την αιμονή για τον γ-τύπο, αντιδράσεις που εδράσουν στα αντίστοιχα μέρη του εγκεφάλου. Ο κύριος Γιώργος Πασχαλίδης με την ανακάλυψη των τριών τύπων δίνει απάντηση χωρίς αμφιβολία στο ερώτημα της αλληλεπίδρασης εγκεφάλου και ψυχισμού, συμπεριφοράς, τρόπου δράσης και του τρόπου που επηρεάζεται η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος από την αλληλεπίδραση αυτή. Έτσι εξηγείται η γένεση ψυχικών και σωματικών νόσων και μόνο με την κατανόηση αυτή δίνεται η θεραπεία τους και η πρόληψή τους. Η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου εξηγεί τη βελτίωση του τρόπου σκέψης μετά την πτώση της συνολικής ορμονικής διαταραχής, καθώς εξειδικευμένες για τον κάθε τύπο περιοχές του εγκεφάλου επαναλειτουργούν κανονικά. Δημοσιεύσεις στο άμεσο μέλλον θα δουν αναγνώριση, καθώς τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά για την πρόληψη σωματικής και ψυχικής υγείας. Εκτός της ταύτισης της επιστημονικής γνώσης με τη γνώση του κυρίου Πασχαλίδη, τα κλινικά αποτελέσματα έρχονται να την επιβεβαιώσουν. Καθημερινά στον χώρο του ιατρείου μου βλέπω άμεσα θεραπευτικά αποτελέσματα όταν προσεγγίζω τα παιδιά, τους εφήβους, τις οικογένειες και τα ζευγάρια με βάση τους τύπους τους. Αναφέρομαι σε τρία ενδεικτικά περιστατικά. Έφηβη 13 ετών προσήλθε πριν ένα έτος με αυτοκτονικό ιδεασμό. Γνωρίζοντας από την πρώτη συνάντηση ότι ο τύπος της είναι Α από πατέρα και η μητέρα της Γ από μητέρα, το παιδί σώθηκε κατανοώντας το παρορμητικό χαρακτήρα της αυτοκτονικής συμπεριφοράς και έτσι βοηθήθηκε να σκέφτεται πριν δράσει.
Σύντομα, κατάλαβε την αιτία αυτής της αντίδρασής της, η οποία είχε να κάνει με την πίεση που είχε δεχτεί από την ανάγκη της μητέρας να τα βάζει όλα σε σειρά και να την έχει επί χρόνια ως στρατιώτη, κάνοντας συνεχή σενάρια για την αποφυγή κινδύνου. Παρά το ότι η στενή της φίλη αυτοκτόνησε μέσα στον πρώτο μήνα, το κορίτσι παρουσίασε πλήρη ύφεση. Σημαντική βελτίωση μέσα σε λίγες συναντήσεις παρουσίασε και έφηβη 17 χρονών, β' από πατέρα με ψυχογενή ανορεξία, γνωρίζοντας ότι διακατέχεται από ανασφάλεια για την εικόνα της και την ανάγκη της να ελέγχει διαρκώς τα πάντα, και από την άρνηση να μεγαλώσει και να ανεξαρτοποιηθεί από τους γονείς και την αδελφή της, οι οποίοι είναι όλοι β' τύποι και δεν ενισχύουν την αυτονόμηση ελέγχοντας ο ένας τον άλλον. Φαίνεται ότι η γνώση του χαρακτηριστικού του τύπου της που έχει να πνίγει τα θέλω με τα πρέπει, ξεκλείδωσε τη βασική αιτία της διαταραχής. Βοηθήθηκε να απεμπλακεί από αυτή τη διαδικασία. Αναφέρονται σε ένα αγοράκι 5 ετών, δεύτερο σε σειρά από τα αδέλφια, από 4 αδέλφια, το οποίο μέσα σε ένα 24ωρο μετά από τη συνάντησή μας ανακουφίστηκε από συμπτώματα γενικευμένων τικ και έντονης δύσπνοιας, τικ μειοσπάσματα εννοώ, που το ταλαιπωρούσαν απομηνώς παρά τις παρεμβάσεις πολλών ειδικών γιατρών. Το αγόρι προσεγγίστηκε με βάση τον τύπο του, γάμα από μητέρα, και κατανοώντας ότι κάνει συνεχή σενάρια το πώς θα σώσει τη μητέρα από την κρίνια του μικρότερου αδελφού του, β' από πατέρα, και θέλει να κάνει συνέχεια πράγματα που θα ευχαριστήσουν τη μαμά. Όλα αυτά τον άγχωναν και τον βασάνιζαν. Το παιδί ενισχύθηκε να χαίρεται το παιχνίδι, να μην κολλάει στο πρόβλημα του αδελφού και να απολαμβάνει τη χαρά του παιχνιδιού. Κατάλληλες συμβουλές δόθηκαν στους γονείς των παιδιών με βάση τον τύπο τους. Προηγούμενες κλασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, θέλω να τονίσω, θα περιλάμβαναν φάρμακα, νοσηλεία, μακρόχρονη ψυχοθεραπεία με αμφισβητούμενα αποτελέσματα, καθώς θα χρονοτριβούσαν και θα μπορούσαν να υπάρχουν και σοβαρές και για τη ζωή αυτών των τριών παιδιών. Μετά την νέα γνώση του κ. Γιώργου Πασχαλίδη, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η αναζήτηση προς άγνωσες κατευθύνσεις πρέπει να σταματήσει. Και ότι με την αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας, τη σκέψη του καθενός, ανάλογα με τον τύπο του, μπορούμε πλέον να συμβιώσουμε αρμονικά με τους συνανθρώπους μας μέσα από την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του τρόπου σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς, τόσο της δικής του όσο και του συντρόφου, των γονιών και των παιδιών του. Έτσι μπορεί να γίνει η καλύτερη πρόληψη για την ψυχική και σωματική υγεία. Κύριε Πασχαλίδη, οφείλουμε να σας πούμε, μετά από όσα αναλύσαμε σχετικά με την πιστοποίηση από τη γνώση σας, ότι έχετε κατορθώσει να συμβάλλετε στην επιστήμη και στην ολοκλήρωση της έρευνας για την πλήρη κατανόηση της κρυμμένης φυσιολογίας και της λειτουργίας του εγκεφάλου και κατόπιν του οργανισμού γενικότερα. Ποτέ πριν στην ιστορία ή στην παράδοση δεν έχει αναφερθεί αυτή η πληροφορία και το γεγονός αυτό την αναγάγει σε μοναδικό αντικειμενικό φαινόμενο, το οποίο προορίζεται να επηρεάσει με καταλυτικό αναγεννητικό τρόπο την ιατρική επιστήμη καθώς και όλες τις επιστήμες του ανθρώπου. Όπως ο ίδιος τονίζεται, οι επιστήμονες των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και το έργο αφορούν στην ανθρώπινη ψυχή, θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την πληροφορία, αυτό το καινούριο παλιό μυστικό, γιατί τους διαβεβαιώνεται, είναι το μοναδικό ουσιαστικό εφόδιο που μπορούν να έχουν στην προσπάθεια να ξεκλειδώσουν την ψυχή. Προσωπικά εγώ πιστεύω στην αγάπη σας για τον άνθρωπο, στην αλήθεια της γνώσης σας και στην προσφορά σας στην επιστήμη και εκφράζω ως ειδικό στον χώρο της ψυχικής υγείας και της νευροψυχολογίας την ευγνωμοσύνη μου για το φως που μου μεταδίδεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.